Το παιδιά, θα κάνουμε λίγο γιατί είναι είδηση αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ένα είδος κέντρο. Να το πούμε και αυτό, θα το πω. Δεν το αποφεύγω, θα το πω. Όχι, γιατί βλέπω δεν το λέτε γι' αυτό. Όχι, όχι, κοιτάξτε. Και ο προηγούμενος νόμος και αυτός ο νόμος προβλέπει σαφώς τα όρια της κράτησης, αν θέλετε, ή το χρονικό ορίζοντα της κράτησης ή τους λόγους της κράτησης. Και είναι πάνω κάτω οι ίδιοι, θέλω να πω. Απλώς επεκτείνονται λίγο οι χρόνοι όσον αφορά την κράτηση επί παραβατικότητας ή περίεργης συμπεριφοράς. Και ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά και ο νόμος ο καινούριος, λέει το εξής απλό. Ότι χρειαζόμαστε ουσιαστικά τριών ειδών δομές. Μία δομή στην οποία θα τους κρατάμε για να τους καταγράψουμε, να κάνουν το αίτημα του ασύλου που κάνουν το 100% πλέον και να μπορέσουμε να κάνουμε και την πρώτη συνέντευξη, ενδεχόμενα να βγάλουμε και μία πρώτη εισήγηση επί του αιτήματός τους. Πόσο εκεί, διάστημα αυτό κρατάει μέχρι δομή. 25 μέρες. Μάλιστα. Και εν συνεχεία, οποιοδήποτε έχει ένα προφίλ το οποίο μπορεί να μην, δεν χρειάζεται να παραταθεί η κράτησή του για άλλους λόγους, απελευθερώνεται κατά μία έννοια με τη δυνατότητα να μπορεί να φεύγει εκτός κέντρου. Αυτός που έχει δηλαδή προσφυγικό προφίλ. Σωστό και δεν αποτελεί καμία απειλή για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια αυτός τάξη. Αυτός θα πηγαίνει σε άλλη δομή ή στην υπάρχουσα απλά θα μπορεί να βγαίνει. Ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε τρεις διαφορετικές δομές. Προέβλεπε τη δομή KIT, το hot spot που λέγαμε παλιά, που είναι για αυτές τις 25 μέρες. Προέβλεπε μία δομή φιλοξενίας, ελεγχόμενη, ανοιχτή, ο καθένας μπορεί να βάλει το χαρακτηρισμό που θέλει και προέβλεπε και τα προκαικά. Όταν το επιχειρήθηκε. Τα προκαικά είναι για τα προαναφορισιακά. Όλα αυτά επί χάρτο, τίποτα δεν είναι. Ακριβώς. Υπήρχε μεγάλη αντίσταση από τις τοπικές κοινωνίες. Πώς θα λειτουργεί αυτό, ότι θα έχουν κάρτες μαγνητικές, θα μπαίνουν, θα βγαίνουν. Γι' αυτό είπα ανοιχτό ή ελεγχόμενο. Για πέστε μας λεπτομέρειες. Εμείς λέμε ότι θα έχουμε ελεγχόμενες δομές φιλοξενίας ακόμα και για την περίοδο που οι άνθρωποι αυτοί έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και εκτός. Θα είναι κλειστές δομές πλέον δηλαδή. Ακούστε με, πλέον δεν υπάρχουν κλειστές τώρα. Είναι όλες ανοιχτές. Ξέρετε, η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε και ανοιχτές δομές. Το τόνιζε, ήθελε να το τονίσει, έχει την ιδεολογική της τοποθέτηση και ήθελε να πει είναι ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Εμείς λέμε ότι πρόκειται περί δομών φιλοξενίας σύμφωνα με τον νόμο. Είναι τα πολυλειτουργικά κέντρα. Τι εννοώ, 25 μέρες. Ένας χώρος ιδιαίτερος για την καταγραφή. Οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας. Βρίσκονται εντός του κέντρου. Δεν είναι φυλακισμένοι. Απλώς είναι περιφραγμένοι σε αυτό το χώρο για να μπορούν εύκολα να εντοπιστούν, εύκολα να γίνουν συνεντεύξεις, γρήγορα, να μην τους χάνουμε, να παρουσιάζονται όταν τους φωνάζουμε. Μετά τις 25 μέρες και εφόσον έχουμε καταγράψει τα πάντα γύρω από την υπόθεσή τους, έχουν υποβάλει το αίτημά τους, έχουν γίνει συνεντεύξεις, αυτοί οι οποίοι από τις αρμόδιες αρχές κρίνονται ότι μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορήσουν μέχρι να πάρουν τα χαρτιά τους, να οριστικοποιηθεί το αίτημά τους κτλ. Θα βγαίνουν, θα είναι σε ένα χώρο που θα τους δίνεται η δυνατότητα για κάποιες ώρες της ημέρας, από το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου, θα έλεγα εγώ, να κυκλοφορούν ελεύθερα, να πηγαίνουν να παίρνουν κάποια πράγματα που θέλουν κτλ. Αυτοί οι οποίοι αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Αυτοί οι οποίοι αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη. Αυτοί οι οποίοι έχουν απορριφθεί το αίτημά τους και είναι στη φάση της προαναχώρησης, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεθοδεύουμε το πώς θα γίνει η επιστροφή τους, είτε στην Τουρκία, είτε στη χώρα καταγωγής. Πάλι θα βρίσκονται στα αυτά που λέμε τώρα προκαικά, σε χώρους πάλι κλειστούς, προκειμένου να είναι έτοιμοι για να μπορέσουν αυτοί την ώρα που θα έρθει. Αυτοί πάλι δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν. Γιατί τα λέμε πολυλειτουργικά τα κέντρα και πόσο μεγάλα θα είναι σε αναλογία. Κανείς δεν μπορεί να πει. Εάν έχει το άσυλο αυτό το μήνα και βγάλει χίλιους ανθρώπους για να επιστρέψουν, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αυτούς τους χίλιους να τους κρατήσουν. Το καταλάβαμε αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε τριών ειδών κέντρα, περιγράψατε πώς είναι, κύριε Καλεντερή.